Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην πόλη μας, στο Δήμο μας, να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ, η οποία δεν είναι συμβολική ούτε προεκλογική, θα ήθελα να τονίσω, αλλά είναι ουσιαστική στα πλαίσια του ενδιαφέροντος που δείχνατε πάντα για την πόλη μας και ως απλός βουλευτής και πολύ περισσότερο θα ήθελα να τονίσω ως υπουργός στα θέματα της αρμοδιότητάς σας. Θα ήθελα να κάνουμε και μία μικρή κουβέντα εδώ με τους συνεργάτες μου για θέματα της αρμοδιότητάς σας, που είναι το αποχαιρετικό μείζον πρόβλημα της ευρύτερης περιοχής αλλά και του Δήμου μας και στο οποίο έχετε συμβάλει τα μέγιστα στην εξέλιξη που έχουμε μέχρι σήμερα και θα τη δούμε και αυτή, και σε άλλο ένα θεματάκι που είναι σε σχέση με το πρώτο που είναι στη σπουδαιότητα, το σπουδαίο και αυτό αλλά μικρότερες έντασες, που είναι το συγκοινωνιακό. Είμαστε ένας καινούριος Δήμος που μέσα στα πλαίσια της ενοποίησης των πόλεων μας προσπαθούμε να ενοποιήσουμε και την λειτουργία και την όλη λογική της μετακίνησης των κατοίκων μέσα στο νέο Δήμο. Έχουμε έρθει σε επαφή με τον ΟΑΣΑ, έχουμε βάλει σχέδια, έχουμε κάνει προτάσεις οι οποίες είναι λογικές και στα πλαίσια της εξοικονόμησης, αν θέλετε, πόρων και προσωπικού, λογική που διακατέχει και την κυβέρνηση και τη συνολική μας πολιτική και τη δική μας. Και εκεί θα θέλαμε έτσι ένα μικρό σκούντιμα για να πει μια υπογραφή. Έτσι, έχετε βοηθήσει μέχρι τώρα, είναι τα θέματα που το γνωρίζετε και σας ευχαριστώ και γι' αυτό, αλλά έτσι θέλουμε λιγάκι το τελικό. Έτσι. Με αυτά ήθελα να σας καλωσορίσω. Εντάξει, και εσείς αν θέλετε να μας πείτε δύο κουβέντες γύρω από τα θέματα αυτά και γενικότερα βέβαια από τι άλλο. Κύριε Δήμαρχε, εγώ να σας ευχαριστήσω εδώ για την ευκαιρία και όλους. Νομίζω ότι βαδίζουμε, και αυτό είναι σημαντικό, στην επίλυση ενός μεγάλου θέματος που είναι το αποχαιρετικό. Από πλευράς δικής μου θέλω να ξέρετε ότι εγώ στην πραγματικότητα εκείνο που έκανα είναι ότι έδωσα την εντολή, ας το πω έτσι, στην ΕΙΔΑΠ, που είναι ο αρμόδιος φορέας, να καταρτήσει εκείνες τις μελέτες οι οποίες είναι τεχνολογικά άρτιες και οικονομικά πιο σκόπιμες, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη το ότι πάντως η προτίμηση, η εύλογη προτίμηση των πολιτών είναι να έχουν σύνδεση με κεντρικό αποχαιρετικό δίκτυο παρά σύνδεση με ένα κέντρο επεξεργασίας λιμάτων. Η ΕΙΔΑΠ έχει καταλήξει στο ότι η σύνδεση με την Ψιτάλια είναι εφικτή για το Δήμο. Έχει εκπονήσει τις σχετικές μελέτες. Νομίζω ότι μένουν ελάχιστες λεπτομέρειες, οι οποίες αν όλα πάνε καλά, θεωρώ ότι και αύριο μπορεί να τις έχουμε τελειώσει. Και νομίζω ότι επίσης είναι θετική εξέλιξη, ευχάριστη εξέλιξη, το ότι και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, που είναι αρμόδιο πλέον για την ένταξη, έχει δεσμευτεί μετά την ολοκλήρωση αυτών των μικρών λεπτομεριών να προχωρήσει στην ένταξη και στη χρηματοδότηση κατά συνέπεια του συγκεκριμένου έργου. Αυτό λύνει ένα θέμα για την περιοχή. Δεν είναι μόνο ότι διευκολύνει τους πολίτες και τους απαλλάσσει από ένα βάρος οικονομικό, αλλά κυρίως προστατεύει το περιβάλλον. Και ξέρουμε το πόσο έχει ταλαιπωρηθεί ο υδροφόρος ορίζοντας τον Μεσογείο ευρύτερα από την έλλειψη μιας πραγματικής διαχείρισης του επίπεδου των λιμάνων. Αυτό είναι κάτι που έχει εκθέσει τη χώρα μας και θεωρώ ότι πρέπει, εν πάση περιπτώσει, αυτό να το βάλουμε στις απόλυτες προτεραιότητες και να το πάρουμε στάσεις οι οποίες, εν πάση περιπτώσει, ήρθησαν και κρατάμε το σημαντικό, το ότι ήρθησα. Τώρα κοιτάξτε, για το συγκοινωνιακό, να το προχωρήσουμε και αυτό. Τώρα, για να μην τάζουμε προεκλογικώς, ρεαλιστικά πράγματα. Να δούμε λοιπόν, φαντάζομαι ότι αυτό θα το αντιμετωπίσετε πια με τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ό,τι είναι δυνατό να γίνει, θα γίνει και θα υποθούν αυτά που πρέπει να υποθούν. Εκεί που πρέπει να υποθούν, ώστε και αυτό το ζήτημα του συγκοινωνιακού να προχωρήσει. Εγώ ξέρω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση περνάει δύσκολα, γιατί και η τοπική αυτοδιοίκηση έχει υποστεί τις συνέπειες μιας περιοριστικής οικονομικής πολιτικής και επομένως και οι δήμαρχοι, αλλά και τα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων και τη δήμαρχη
πρέπει να κάνουν ασκήσεις σημαντικές προκειμένου να διατηρήσουν το επίπεδο των υπηρεσιών, μειώνοντας όμως το κόστος. Αλλά έτσι θα πάει αυτό, έτσι θα προχωράει, έτσι θα το παλέψουμε και έτσι θα το πολεμήσουμε. Τι να κάνουμε, δεν έχουμε άλλο τρόπο. Λοιπόν, σας ευχαριστήσω ξανά για τη φιλοξενία και να ελπίζω ότι άμεσα θα έχουμε καταλήξει σε όλα τα θέματα αυτά, ώστε να τα λύνουμε και να προχωράμε στα επόμενα. Πάντως, στην πίσω εδώ είμαστε ένας προγραμμένος Δήμος, γιατί μας ξέρετε από παλιά, όπως είπα πριν. Κάναμε τεράστια προσπάθεια εμείς για να φτάσουμε το θέμα της αποχέτευσης ID. Και εγώ τώρα, έστω και αν κινδυνεύω να παρεξηγηθώ ότι λέω κάποια πράγματα τώρα που είμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο πρώτων εκλογών, θεωρώ χρέος να πω ότι από την αρχή είχα τη συμπαράσταση του Υπουργείου στο πρόσωπό σας. Ενώ αυτά που έπρεπε να κάμψουμε μαζί και βοηθές δασκάλων ήταν στο άλλο Υπουργείο, χωρίς να ευθύνει το Υπουργός εκεί βέβαια, έτσι, για να λέει, είμαστε εντελώς δίκαιοι, αλλά ήταν οι διάφοροι μηχανισμοί που αντιδρούσαν. Είναι καλό ότι φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο σήμερα και όπου χρειαστούμε και τη βοήθειά σας θα την έχουμε ελπίσει. Δεδομένη. Για μας ευχόμαστε και το λέμε την εξής έννοια, ότι εμείς οι Δήμαρχοι θέλουμε να έχουμε μια καλή διοίκηση από την άλλη μεριά και όταν πάμε να λύσουμε θέματα του τόπου μας, για το οποίο είμαστε αρμόδιοι και υποχρεωμένοι να ενεργήσουμε, θα πρέπει να έχουμε την πολιτεία ρόγο από την άλλη μεριά. Και όχι να έχουμε μια πολιτεία η οποία είτε δεν μας ακούει είτε βάζει εμπόδια. Έτσι είναι. Και επειδή αυτή είναι η κεντρική μου λογική, εγώ θεωρώ χρέος δημόσια να τοποθετούμε και να λέω ότι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί τα υπουργεία δεν είναι απρόσωπο πράγματα, κάποιοι άνθρωποι λειτουργούν και μέσα σε αυτές τις δομές της εξουσίας και της διοίκησης, αν θέλετε. Και καλό είναι κάποια πράγματα να τα λέμε. Και όταν εγώ στο πρόσωπό σας βρήκα την αμέριστη συμπαράσταση εξ αρχής, γιατί ξέρω ότι κι εσείς είχατε αντιδράσει. Το ότι εμείς αποχετευόμαστε δεν ήταν άνευ συνεπειών και. Πώς το λέμε, παράπλευρο Ναπολιών. Υπήρχαν, γιατί εντάξει, κάθε λύση γεννάει και νέα προβλήματα. Έτσι. Και εκεί η θέση σας ήταν εξ αρχής σταθερή και θέλω να ευχαριστήσω γι' αυτό. Να είστε καλά, κύριε. Έτσι. Να είστε καλά. Και να ευχηθώ και καλή επιτυχία στην εκλογή σας. Εντάξει, καλό είναι να τα λέμε γι' αυτά για να. Η θέση μας πρέπει να αποφανθεί ο κυρίαρχος λαός. Ο λαός πάντα έχει τον λόγο. Σε όλους μας, όλοι οι αιρετοί είμαστε που είμαστε εδώ πέρα. Έτσι. Και έχουμε γνώση τι σημαίνει αυτό. Αλλά ο λαός πρέπει να γνωρίζει για να μπορεί να επιλέγει. Και αυτό είναι σωστό. Με αυτή την έννοια ότι είναι καλό να λέγονται κάποια πράγματα. Ωραία. Δεν ξέρω αν ο κύριος Γενικός έχετε κάτι, κύριε Γενικέ, επειδή χειρίζεται θέματα της αποχέτευσης με το ΕΠΕΡΑ κλπ. Αν θα ήθελα να σας πει δύο κουβέντες, κύριε, αν έχετε το χρόνο έτσι να μας ακούσετε και πολύ λίγο. Εμείς βρεθήκαμε σε αυτήν την ιστορία, το ξέρετε κύριε Υπουργέ, βρεθήκαμε από την αρχή του 2011 να προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό πόρο, γνωρίζοντας κιόλας ότι αυτή η κρίση ήταν ακόμη στην αρχή της και θα βάθαινε όλο ένα το περισσότερο. Γι' αυτό και κινηθήκαμε και υπηρεσιακά πολύ γρήγορα, συγκροτήσαμε μια τεχνική ομάδα για να οριμάσει τα έργα τα οποία θα υποβάλαμε. Πετύχαμε την χρηματοδότηση των 74 εκατομμυρίων για το ιστορικό δίκτυο με αποδέκτη το κέρδο Βορείου Μεσογείου που ήταν στον αρχικό σχεδιασμό και μετά δυστυχώς διαπιστώσαμε για άλλη μια φορά ότι υπήρχαν προβλήματα, υπήρξε και η δεύτερη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που πάλι στην ουσία ακύρωνε αυτό το σχεδιασμό και βρισκόμασταν με μία ευθύνη και απέναντι στους κατοίκους, αλλά αν το θέλετε και απέναντι σε ένα έργο που είχε εγκριθεί για 74 εκατομμύρια και χωρίς αποδέκτη δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί. Άρα συζητάγαμε για το μεγαλύτερο έργο που δόθηκε σε αυτή την πρόσκληση. Ο Δήμος Παλίνης εξασφάλισε το 25% της συνολικής χρηματοδότησης για όλη την Ελλάδα που είχε δοθεί. Είχαν μοιραστεί 300 εκατομμύρια και τα 74 τα πήρε ο Δήμος Παλίνης. Αλλά δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν χωρίς αποδέκτη. Ήμασταν δηλαδή πραγματικά, και αυτό είναι ίσως και ένα χαρακτηριστικό της Ελλάδας που μας έχει οδηγήσει μέχρι εδώ, η έλλειψη ενός μακροπρόθεσμου και έγκαιρου σχεδιασμού να οδηγεί στο να έχουμε λεφτά έτοιμα μπροστά μας, χωρίς τόκο, έτσι, γιατί αυτά που είναι με τόκο τα αξιοποιούμε. Και χωρίς επιστροφή τα ίδια. Και χωρίς επιστροφή τα ίδια τα λεφτά και να μην μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Και εκεί πραγματικά ήταν σημαντική και η συμβολή του Υπουργείου σας στο να αποκτήσει έναν αποδέκτη ώστε να μπορεί πραγματικά αυτό το έργο να υλοποιηθεί. Γιατί αλλιώς θα συζητάγαμε για αγωγούς μέσα στο χώμα που δεν θα πηγαίνουν πουθενά. Έτσι, κάτι που δεν θα ήταν αποδεκτό φυσικά ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση που μας χρηματοδοτεί.
Σε αυτήν λοιπόν τη λογική, πάλι σαν Δήμος, δεν σταθήκαμε να περιμένουμε και εμείς τις εξελίξεις. Είχαμε πάρα πολύ στενή συνεργασία με την ΕΙΔΑΠ και τουλάχιστον από τη δικιά μου την εμπειρία σαν τεχνικός, οφείλω να ομολογήσω ότι ήταν μια πρωτοφανή συνεργασία τόσο σε ποιότητα όσο και σε επίπεδο. Είναι σπάνιο από μια πρώην δημόσια εταιρεία, νυν βέβαια ανώνυμη εταιρεία. Λοιπόν, να βλέπεις τέτοιου είδους ανταπόκριση, τόσο σφιχτά χρονοδιαγράμματα, να βλέπεις τους χρόνους να τηρούνται και πραγματικά η δουλειά να προχωράει. Και φυσικά και από τη δικιά μας την πλευρά παρήχαμε κάθε τεχνική υποστήριξη στο να μπορέσουν να προχωρήσουν αυτές οι μελέτες. Ήδη σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο έρχεται για έγκριση η θέση των αντλιοστασίων και έχουμε ξεκινήσει και τις διαδικασίες για να εξασφαλιστεί και το ζήτημα της χρήσης των χώρων που θα τοποθετηθούν. Από όπου είναι ο καθένας, κάποιοι είναι από την Τιματική Εταιρεία του Δημοσίου, κάποιοι είναι από άλλους φορείς. Λοιπόν, σε αυτή τη λογική λοιπόν κάναμε ήδη και μια προσέγγιση και για το θέμα της χρηματοδότησης του υπόλοιπου έργου, δηλαδή του έργου του κεντρικού αγωγού. Επίκειται αυτή τη στιγμή μέσα στην εβδομάδα που μας έρχεται να βγει πρόσκληση από το ΠΕΠ Αττικής για αγωγούς ακαθάρτων, όπου εξ όσων είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, είμαστε το μόνο όριμο έργο που μπορεί να ενταχθεί αυτή τη στιγμή εκτός από μια μικρή μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά τη Νέα Μάκρη. Άρα έχει δέσει και από εκεί το κομμάτι. Πραγματικά ίσως αυτή τη στιγμή είναι το πιο όριμο έργο από όσα υπάρχουν για θέματα αποχέτευσης ακαθάρτων. Ένα έργο που συνολικά ξεπερνάει τα 100 εκατομμύρια ευρώ και είναι φυσικά μια ανάσα, μια έτσι διέξοδος για τους πάνω από 80.000 κατοίκους που είναι σήμερα. Και αν σκεφτείτε ότι αυτή είναι μια περιοχή που μεγάλα της κομμάτια εντάσσονται τώρα που μιλάμε στο σχέδιο και από αυτά που είναι ενταγμένα έχει δομηθεί σε λιγότερο από το ίμιση, μιλάμε για μια περιοχή που μόλις ξεπεραστεί η κρίση, σε μια δεκαετία μπορεί να έχει και πάνω από 200.000 κατοίκους. Άρα μιλάμε πραγματικά για ένα έργο πνοής ανάπτυξης, δημόσιας υγείας, περιβάλλοντος όπως είπατε, για ένα πολύ σημαντικό κομμάτι πληθυσμού, το οποίο δεν είναι νέος πληθυσμός, είναι πληθυσμός μεταφερόμενος από το λεκανοπέδιο, δηλαδή δεν αφορά αύξηση ρήπων από πληθυσμό που έχει έρθει. Είναι εσωτερικές μετακινήσεις που γίνονται μέσα στο λεκανοπέδιο και σε αυτή τη λογική κιόλας υπήρξε και η τεκμηρίωση και από την ΕΙΔΑΠ, από όσο γνωρίζω, ότι όλες οι ποσότητες αυτές πραγματικά δεν είναι νέες ποσότητες, είναι ποσότητες που είχαν συνυπολογιστεί στη δυναμικότητα της ψητάλιας, άρα δεν επιβαρύνουν. Νομίζω ότι αυτά είναι ζητήματα τα οποία χειρίστηκε και η ΕΙΔΑΠ και το Υπουργείο σε μεγάλη αποτελεσματικότητα και πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση, και αυτό περιμένουμε τώρα αυτές τις μέρες, για να κερδίσουμε τους χρόνους, να είμαστε σε θέση να προκηρύξουμε τις μελέτες που αφορούν πια το εσωτερικό δίκτυο, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι έτοιμες καθ' όλα τα διαδικαστικά τους εκτός από μία λέξη. Ότι τώρα λένε Κέλμ Βορείων Μεσογείων και πρέπει να αλλάξει αυτή η μία λέξη για να λένε Κέλμ Ψητάλιας. Αυτό όμως το διαδικαστικό πρόβλημα, αν δεν λυθεί τώρα, μπορεί να μας καθυστερήσει δεν ξέρω πόσο μέχρι να μπορέσει. Φαντάζομαι ότι θα αλλάξει. Οι μέρες κρίσιμες για μας έτσι. Λοιπόν, και εδώ δεν συζητάμε πια μόνο για το θέμα το δικό μας, αλλά συζητάμε για τη συνολική απορρόφηση της χρηματοδότησης του έργου. Γιατί με το που θα ξεκινήσουν αυτές τις μελέτες, σε 6 μήνες πια μπορούμε να δημοπρατούμε τα έργα αυτά των 110 εκατομμυρίων περίπου συνολικά. Αυτά ήθελα να σας ενημερώσω εγώ. Από ό,τι καταλαβαίνετε, εμείς είμαστε ένας οργανωμένος Δήμος, όπως ήδη το ξέρετε, και βοηθάμε τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο τα μέγιστα. Θέλουμε και τη συνέχεια της δικής σας βοήθειας. Εγώ εύχομαι και ελπίζω, εύχομαι να εκλεγείτε και ελπίζω να είστε σε υπουργική θέση να σας έχουμε συνεργάτη σε επόμενη φάση. Να είστε καλά, κύριε Δημαρχέ. Να είστε καλά. Πάντως ο καλός λόγος από εμάς θα λέγεται, τουλάχιστον από μένα και εγώ προσωπικά. Να είστε καλά. Πολύ χρήσιμο αυτό. Πολύ χρήσιμο. Βοηθάει. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.